Δύο χρόνια μετά την τραγική πυρκαγιά στο Μάτι, με τους 102 νεκρούς, και εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου, με μεγάλες πυρκαγιές να έχουν κάνει ήδη στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους, όπως όλα δείχνουν, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό παραμένουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί την καταστροφική πολιτική που χρηματοδότησε του σώματος, που είχε χαράξει και εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, και οι πυροσβέστες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι. Έτσι, οι πυροσβέστες, εκτός από τη μάχη με τις φλόγες, έχουν να αντιμετωπίσουν και τη διαχρονική πολιτική των κυβερνήσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν την τρομερή υποστελέχωση που υπάρχει, αλλά φυσικά και τις τραγικές ελλείψεις σε μέσα και προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πυροσβεστικό σώμα που ασφιχτεί από τεράστιες ελλείψεις σε όλους τους τομείς, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης. Ένα γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Από την πρώτη στιγμή, το ΚΚΕ χαρακτήρισε την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή ως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Ένα έγκλημα που έχει ως βασικό υπεύθυνο την εμπριστική πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παλιότερα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και από κοντά οι διάφορες αστικές κρατικές δομές της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης με τους εκάστοτε διαχειριστές τους. Είναι οι ίδιες αυτές δυνάμεις που έχουν υποβαθμίσει τους τομείς της δασοπροστασίας και της πυρόσβεσης. Έχουν μετατρέψει τη γη και τα δάση σε εμπόρευμα. Έχουν διατηρήσει, έχουν ενισχύσει την εγκληματική γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που κάθε φορά που οι εκπρόσωποι του κόμματός μας, του ΚΚΕ, στη Βουλή, είτε στους Δήμους, είτε στην Περιφέρεια, πίεζαν με επανειλημμένες εκκλήσεις, με ερωτήσεις, με παρεμβάσεις, ώστε να υπάρξουν έγκαιρα μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Όλοι αυτοί λοιπόν ή μας αντιμετώπιζαν ως κάποιους ενοχλητικούς ή μας διαβεβαίωναν ότι όλα είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Οι ελλείψεις ακόμα και σήμερα παραμένουν σε προσωπικό και μέσα. Τα εναέρια χρυσοπληρώνονται προς όφελος των εταιριών που τα νοικιάζουν και οι πολίτες εξακολουθούν να παραμένουν απροστάτευτοι. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αντί οι κυβερνήσεις και η τότε κυβέρνηση και η σημερινή να καταλάβουν να αναγνωρίσουν τις διαχρονικές ευθύνες που υπήρξαν και έγινε αυτή η τραγωδία όπως και πολλές άλλες και να εστιάσουν πάνω στο πρόβλημα για να δώσουν τη λύση, εξακολουθούν και κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Από την τραγωδία στο Μάτι δεν έχει αλλάξει τίποτε σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της υπηρεσίας μας, του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έχει αλλάξει τίποτε σε ό,τι αφορά την πρόληψη για να μην έχουμε καταστροφές στα δάση και εννοώ τα αντιπυρικά έργα. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Στο πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή, σε προσωπικό, το μόνο που έχει αυξηθεί είναι το εποχικό προσωπικό. Αντίθετα, οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού συρρυκνώνονται και μειώνονται συνεχώς. Άρα έχουμε μία μείωση των οργανικών θέσεων της υπηρεσίας μας κατά 1.500 περίπου άτομα. Σήμερα υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα 11.100 περίπου μόνιμοι, 2.800 περίπου συνάδελφοι πενταετούς θητείας και 2.500 εποχικοί. Άρα σε ένα σύνολο 16.400 πυροσβεστών, το 1/3 αποτελείται από εποχικούς και από πενταετής. Αυτός είναι ο στόχος, το μεγαλύτερο κομμάτι του προσωπικού να μην είναι μόνιμο. Ο σκόπος είναι να έχει πάρει θέση ξεκάθαρη με όλα αυτά τα οποία άκουσε από την προηγούμενη κυβέρνηση να εξαγγέλει, αλλά και τη στάση της εθνικής αντιπολίτευσης, που στην ουσία ενώ έπρεπε να πάρουν αποφάσεις γενναίες χρηματοδότησης του τομέα της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας, τι κάνανε, απευθύναν αίτηση στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα να συνδράμουν με δωρεές για να λυθεί κάποιο μέρος του προβλήματος. Τον σκόπο με λοιπόν να μας είπε τότε, μετά το Μάτι, ότι θα αξιοποιήσουν αυτή τη μεγάλη καταστροφή για να επιταχύνουν τους σχεδιασμούς τους. Και αυτό τελικά έγινε. Ειδικά τώρα με την αναδιάθρωση του σώματος, όπως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
το σώμα απαξιώνεται ακόμη περισσότερο και πλέον η πυρασφάλεια της χώρας εμπορευματοποιείται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλον νευραλγικό τομέα αυτών της πολιτικής προστασίας. Υπάρχει μια συνέχεια της πολιτικής που έχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Στόχος λοιπόν ήταν συρρήκνωση πυροβάνων, μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους, περιφέρειες και στους ιδιώτες, να εμπορευματοποιήσουν την πυρασφάλεια της χώρας, δηλαδή να υπάρχει ανταποδοτικότητα στην προσφορά των υπηρεσιών, και παράλληλα να συγκρουθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και το είτε το προσωπικό και οι υποδομές του. Αυτό λοιπόν με το νέο νόμο που ψηφίστηκε ολοκληρώνεται. Στόχος των κυβερνήσεων εδώ και τουλάχιστον 2,5 δεκαετίες ήταν η πυρασφάλεια έτσι όπως θα την ήθελε και άξιο στην Νικολαού και εμείς θα σου πάμε παλεύουμε χρόνια σαν δημοσικό κόμμα Ελλάδος αλλά και σαν ενεργοί συνεργαστές πυροσβέστες να υπάρχει στον τόπο μας. Έχει πάρει λοιπόν την πορεία την οποία ήθελε η αστική τάξη της χώρας. Θα κερδοφορήσει και από αυτόν τον τομέα. Έχουν αποχαρακτηριστεί εκατομμύρια στρέμματα δασικού πλούτου. Τα έχουν οικειοποιηθεί μεγάλα συμφέροντα. Όλες οι κυβερνήσεις νομοθετήσαν σε αυτή τη βάση προκειμένου να ευνοήσουν αυτές τις αλλαγές στη χρήση γης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με το νέο νόμο βάζουν τους ιδιώτες πιο βαθιά μέσα σε όλο το φάσμα της πολιτικής προστασίας. Εμπορευματοποιούν την έρευνα, την εκπαίδευση. Τομείς πυρασφάλειας, ήδη έχουν διδοποιήσει την αεροπυρόσβεση με την ηλικία των υποπτέρων που κάθε χρόνο αυξάνουν τα κονδύλια, μειώνουν την κρατική επιχορήγηση για τον εθνικό εναέριο στόλο. Υπολειτουργεί ο εθνικό εναέριο στόλο, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε όμως ακριβώς πάνω σε αυτή την ανάγκη και την πραγματικότητα αυξάνουν τα κονδύλια για τους ιδιώτες που ενοικιάζουν τα υποπτερά τους. Ήδη από το 2017, και αυτό το πλήρωσε πολύ ακριβά ο λαός με την μεγάλη πυρκαγιά στο μάτι. Με τον όλεθρο αυτό, από το 2017 λοιπόν, η προηγούμενη κυβέρνηση εμπορευματοποίησε δομές πυρασφάλειας με 14 πυροσβεστικές υπηρεσίες που πλέον ενοικιάζονται από τη Φράπορτ στους αερογυμναίες της Φράπορτ. Και οι πυροσβέστες, 700 περίπου πυροσβέστες, παρέχουν υπηρεσίες για την ιδιωτική αυτή εταιρεία. Όπως και για τα 11 κλιμάκια των οδικών αξώνων που εκμεταλλεύονται κοινοπραξίες. Έτσι λοιπόν, οι μεγάλες πυρκαγιές που ήδη έχουν μετατρέψει σε στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Και έχουν προλάβει να καταστρέψουν περιουσίες σε μερικές περιπτώσεις, δείχνουν τη λογική που ακολουθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πολιτική και φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής και η οποία δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της καταστολής αλλά και των άμεσων ακενώσεων περιοχών. Για να τεκμηριώσουμε ακόμη περισσότερο αυτό που λέμε για τη μεγάλη έλλειψη που υπάρχει σε προσωπικό και ιδιαίτερα σε μόνιμο προσωπικό, αρκεί να αναφέρω ότι ακόμη και το συμβιβασμένο Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών, που εμείς είμαστε σε πλήρη αντίθεση με αυτό το Προεδρείο, γιατί δεν αγωνίζεται, δεν διεκδικεί και συμφωνεί και βοηθάει όλες τις κυβερνήσεις να περάσουν όλα αυτά που περνάνε εναντίον μας και εναντίον της πυροπροστασίας της χώρας. Ακόμη λοιπόν και αυτό το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μιλούσε για 18.000 θέσεις μόνιμου προσωπικού, ότι είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει η υπηρεσία μας. Γι' αυτό και στα οχήματά μας σε σύνολο 3.300 οχημάτων περίπου, τα μισά από αυτά είναι περίπου ο αριθμός, τα μισά από αυτά ξεπερνούν τα 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και αρκετά από αυτά ξεπερνούν τα 30 και 40 έτη λειτουργίας και όπως καταλαβαίνετε είναι ακατάλληλα. Γι' αυτό και δεν αποσύρονται αυτά τα οχήματα άμεσα αλλά και δεν μπορούν σε πολλές περιπτώσεις λόγω της παλαιότητάς τους, βγάζουν συνεχώς φθορές και χρειάζονται συνεχώς επισκευές. Και γι' αυτό και η καμία κυβέρνηση δεν θεσμοθέτησε και τον έλεγχο των οχημάτων μας, να δούμε ποια είναι κατάλληλα σε λειτουργία και ποια είναι ακατάλληλα, δεν θεσμοθετήσανε τον έλεγχο των οχημάτων μας από τα ΚΤΕΟ, για παράδειγμα, όπως ελέγχονται όλα τα οχήματα, αλλά και οχήματα των δημόσιων υπηρεσιών, όπως των Δήμων, των Περιφερειών, του ΕΚΑΒ. Στην πυροσβεστική δεν γίνεται αυτό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά συνεχίζει την ίδια πολιτική που παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία χαρακτηρίζεται από μηδενικά μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, πολύ περισσότερο που αυτό δεν εντάσσεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, όπως χρειάζεται για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δάση. Το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι αφήνονται όλα στην τύχη, παίρνονται κάποια μέτρα
τα οποία κυρίως σχετίζονται με την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών και μάλιστα και αυτά είναι αναποτελεσματικά. Αν δει κανείς μόνο την οικονομική διάσταση του θέματος, φανταστείτε ότι όχι μόνο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και συνολικά στα χρήματα που χρειάζονται σε όλο τον τομέα των δασών και των δασικών εκτάσεων, που μιλάμε για το 65% της ελληνικής υπηρετικής περιοχής, είναι κάθε χρόνο όσο κόστησαν τα 10 χιλιόμετρα κατασκευής της Εγναντίας Οδού. Αυτό που φαίνεται είναι ότι δύο χρόνια μετά, το μάθημα στο μάτι με τις τραγικές συνέπειες όχι απλά δεν έγινε μάθημα, αλλά είναι θέμα χρόνου να επαναληφθεί. Πόσο μάλιστα όταν υπάρχει το νομικό πλαίσιο για διεύρυνση των επεμβάσεων και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε δασικές εκτάσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι ανέτοιμος να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές, όπως και στο παρελθόν, και γι' αυτό το λόγο είχαμε να εκδηλώνονται ίσως κάποιες λιγότερες πυρκαγιές όσον αφορά τον αριθμό, αλλά πιο καταστροφικές ως προς το αποτέλεσμά τους. Αργά ή γρήγορα, όταν θα ευνοήσουν πάλι οι συνθήκες, δεν θα αποφύγουμε ούτε τις καταστροφές, ούτε τις τεράστιες ζημιές και θα τεθούν ξανά σε κίνδυνο οι ζωές συμπολιτών μας και πυροσβεστών. Και υπεύθυνη για όλο αυτό έχει την ευθύνη της, εκτός από τις κυβερνήσεις, τις κυβερνήσεις της βοηθάει πάρα πολύ η στάση συμβιβασμένων συνδικαλιστών, όπως είναι του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων. Γιατί όχι μόνο δεν αναδεικνύουν αυτά τα πραγματικά προβλήματα, αλλά το κυριότερο δεν αγωνίζονται και δεν οργανώνουν τους πυροσβέστες να διεκδικήσουμε και να δώσουμε λύση. Γιατί μπορούμε να δώσουμε λύση με τον αγώνα μας. Έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα να διευρύνονται όλο και περισσότερο οι επεμβάσεις και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο σκοπός δηλαδή της αξιοποίησης των δασών από διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά είναι κυρίως τα χαρακτηριστικά της κυβερνητικής πολιτικής των δύο αστικών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει το πρόσφατο διάστημα όσον αφορά τα δάση. Αξιοποιούνται και συνεχίζουν να αξιοποιούνται τα δάση και για την κατοικία γενικότερη. Με την έννοια ότι υπάρχει μια κατάσταση στη χρήση γης μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις που είναι αποτέλεσμα δεκαετιών άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, η οποία έχει οδηγήσει στο να υπάρχουν μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις πόλεις, χωριά ολόκληρα, τα οποία είναι σε βάρος της κρατικής δασικής γης και τα οποία στόχος τους είναι και σήμερα με διάφορους τρόπους και διαδικασίες να νομιμοποιηθούν. Αυτές είναι οι δύο βασικές πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τη δασική πολιτική και η πολιτική γης των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Όλη αυτή η συγκεκριμένη πολιτική δεν μπορεί κανείς να τη δει ξεκομμένα από τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, η οποία πάλι στόχο στο γενικό της επίπεδο έχει την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας και τη θωράκισή της των ομίλων, πολύ περισσότερο σε συνθήκες κρίσης όπως είναι σήμερα εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι πυροσβέστες, αυτή τη στιγμή, εν έτη 2020, το οργανόγραμμα του σώματος είναι όπως το 1977. Ωστόσο, αν και η πυροσβεστική εξακολουθεί να λειτουργεί με ανάγκες και υπηρεσίες άλλων εποχών, οι αστικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν φταίχτες σε ό,τι αφορά τις μεγάλες καταστροφές. Το οργανόγραμμα που έχει η υπηρεσία μας είναι από το 1977. Δηλαδή, σε μία πυροσβεστική υπηρεσία α τάξη σε ένα σταθμό χρειάζονται 65 μόνιμοι πυροσβέστες. Σε έναν β τάξη 47 μόνιμοι πυροσβέστες και σε ένα γ τάξη χρειάζονται 35 μόνιμοι πυροσβέστες. Οι περισσότεροι πυροσβεστικοί σταθμοί στην Ελλάδα είναι γάμα τάξης, με 35 μόνιμους πυροσβέστες. Αλλά όλα αυτά χρειαζόταν το 1977, όταν το πυροσβεστικό σώμα ούτε τα δάση είχε, ούτε αυτή η μεγάλη οικιστική τεχνολογική ανάπτυξη υπήρχε στη χώρα μας, ούτε αυτές οι μεγάλες σύγχρονες οδικές αρτηρίες που υπάρχουν, ούτε αυτές οι υποχρεώσεις που έχει σήμερα το πυροσβεστικό σώμα, που μόνο για τα αεροδρόμια της Φράπορτ το 2017 διέθεσε 500 πυροσβέστες. Και στους νόμους των αναδιοργανώσεων προβλέπονται και άλλες αρμοδιότητες, να διαθέτουμε και άλλους πυροσβέστες στα λιμάνια που θα ιδιωτικοποιηθούν ή ακόμα στα ενεργειακά δίκτυα φυσικού αερίου και γενικότερα σε άλλα δίκτυα. Οπωσδήποτε πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος στέχτης. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν έχει αναδειχθεί όχι μόνο από την δική μας την κυβέρνηση και τις αστικές κυβερνήσεις, γενικότερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από όλες ακριβώς οι κυβερνήσεις που διαχειρίζονται
ακριβώς στην ίδια λογική και για τον ίδιο σκοπό τα δραστικά υποστήματα των χωρών τους. Το είδαμε αυτό λοιπόν στην πράξη. Στη Βραζιλία. Τι έγινε? Μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Γιατί? Γιατί ακριβώς έχουν παραχωρήσει η εκμετάλλευση την πλούσια πανίδα του Αμαζονίου. Στην Αμερική τι έγινε? Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται στην Καλιφόρνια. Έχουν αποσαφρώσει το σύστημα δασοπροστασίας που υπάρχει, έχουν μειώσει τα κονδύλια των δαπανωμάτων, επισπάλλουν μέσα οι ιδιώτες τα συμφέροντα ιδιωτικά και βλέπουν κάθε χρόνο να γίνεται αυτό που γίνεται. Και μάλιστα εκεί έχει όσο ιδιωτικοποιηθεί και σε έναν βαθμό η υπερστική περιοχή, οι παροχές και ασφάλειας. Το ίδιο πράγμα ακριβώς απαντάμε και στην Αυστραλία. Άρα λοιπόν τα προβλήματα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης και με τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης και των χωρών αυτών, όπως και στη χώρα μας και όπου αλλού. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, το ΚΚΕ έχει ξεκάθαρη θέση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο ο δασικός πλούτος, όσο και το πώς πρέπει να προετοιμάζεται το σώμα για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, με βασική προτεραιότητα τον παραμελημένο τομέα της πρόληψης. Μετά το μάτι, θα περίμενε κανείς ότι αυτή η κυβέρνηση, τέλος πάντων, αν θέλει να την πίεση του λαού, όχι κάτω από τη δικιά της στρατηγική, θα έδινε κάποια χρήματα για να γίνουν προληπτικές παρεμβάσεις που έχουν ανάγκη το δικό μας οικοσύστημα. Και αυτές είναι πυρικές ζώνες, διάνυξη δασικών δρόμων, αγροτικών δρόμων, διαδεξαμενές, αποψηλώσεις. Φτάσαμε τον Ιούνιο μήνα να δίνει στους 326 Δήμους περίπου στα 18 εκατομμύρια για να κάνουν πρόληψη τον Ιούνιο μήνα. Έναψε την τυπική σπρώτα από τον Μάιο και κάπου 4-4.900 εκατομμύρια στη δασική υπηρεσία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι πρόκληση. Ενώ ξέρουμε όλοι μας γιατί εκδηλώνει μεγάλες δασικές πυρκαγιές, γιατί ακριβώς έχει γίνει πλέον μια μάζα όλος ο δασικός πλούτος, από τη στιγμή που δεν γίνεται συστηματική διαχείριση του. Αλλά λοιπόν το ξέρουμε αυτό και ακόμη επιμένουμε να δίνουν το βάρος, υποτίθεται, προσέξτε, όχι όμως την εξουσία, στην καταστολή και κυρίως με τα ενέργεια μέσα ακριβώς για να δικαιολογούν τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα ιδιωτικά μέσα και την ίδια ώρα δεν δίνουμε τα χρήματα που χρειάζεται η πρόληψη. Αυτό και μόνο είναι στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να διαφεύγει τη κρίση του λαού μας και τη αντίληψή του, ότι θα δει πολύ σύντομα αντιμέτωπο με παρόμοια γεγονότα τα οποία δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα λοιπόν λέει ξεκάθαρα στο λαό. Όπως όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν όλο τον τομέα της ζωής του, έτσι και σε αυτό το ζήτημα χρειάζεται άλλο είδος οικονομικό μοντέλο στη χώρα μας που θα έχει στη βάση του τον σοσιαλισμό. Εκεί μέσα λοιπόν θα σχεδιαστεί με ένα κεντρικό σχεδιασμό η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, όλων των πηγών, των φυσικών πλούτων που υπάρχει στη χώρα μας σήμερα. Και θα υπάρχει παράγεινα και ένα πλαίσιο τέτοιο, το οποίο έχουμε, αν θέλετε, και μοντέλα ανάπτυξής του σε αυτή τη βάση από τις πρώην ελληνικές χώρες, που ήταν από τα πιο καλά σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και με γνώμονα λοιπόν την προστασία του λαού και την αξιοποίηση ό,τι φυσικού πόρου υπάρχει και τα φυσικού πλούτου προς το όφελος του λαού, τότε ναι, ο λαός μας θα μπορεί να απολαύσει αυτό το οποίο του αναλογεί. Και καλύτερη ποιότητα ζωής και ασφάλεια. Αυτό λοιπόν θέλει το ΚΚΕ, έτσι, σαν μοντέλο, αν θέλετε, προστασίας του λαού σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για την προστασία και για την ασφάλεια γενικότερα. Αλλά αν θέλετε τώρα και πιο διευρυμένα, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, για να γίνει πραγματικότητα, πρέπει ο λαός να βάλει πλάτη, να αγωνιστεί και να παλέψει μαζί με το ΚΚΕ να φτάσει προς αυτό το σημείο και να έχει πλέον αυτό το οποίο αξίζει, αφού είναι τους παραγωγούς του πλούτου. Όσο τα δασικά οικοσυστήματα, όσο η γη γενικότερα αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση στα δάση και σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι ουσιαστικά η κυριαρχία της αντίληψης ως εμπόρευμα οδηγεί σε τέτοια μέτρα τα οποία έχουν κριτήριο το κόστος-όφελος. Όταν λοιπόν κριτήριο είναι το κόστος-όφελος και η κερδοφορία, αυτό το κριτήριο καθορίζει διαχρονικά τις κυβερνητικές πολιτικές. Για να γίνει λοιπόν ολοκληρωμένη διαχείριση στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, χρειάζεται μια άλλη πολιτική, να καταργηθεί όλο το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, που δίνει τη δυνατότητα της εμπορευματοποίησης και αντιμετωπίσεις ένα εμπορευματοδάσος από τη μια. Απ' την άλλη χρειάζονται χρήματα, μέσα, προσωπικό και ένας γενικότερος μέσο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που μπορεί να εξασφαλίσει, σαν προϋποθέσεις δηλαδή, που μπορεί να εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από κυβερνήσεις
που η γενικότερη τους πολιτική είναι η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, η υποταγή στους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς. Γενικά, ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης δεν συμβιβάζεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Χρειάζεται τα δάση να είναι κοινωνικά αγαθά, να είναι κοινωνικοποιημένα και μέσα στο πλαίσιο της εργατικής λαϊκής εξουσίας, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού και του εργατικού ελέγχου. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλίζεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών προς όφελος του λαού και της προστασίας του περιβάλλοντος.